μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο μεσημέρι για κάτι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Μετά τον πάγο, επανέναρξη σήμερα των συνομιλιών. Χωρίς συνάντηση Αναστασία Διακιντζή αυτή η εβδομάδα. Επίσημη πρώτη ομιλία αρχηγών για τον κρατικό προϋπολογισμό στο Eurogroup ο Χάρης Γεωργιάδης με αυτοπεποίθηση. Χιόνια στη Σαουδική Αραβία, καταστροφικές πλημμύρες με θύματα στην Ισπανία. Τι έρχεται στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες. Παράνομες οι πλήστες πισίνες σε ξενοδοχεία και υποστατικά σύμφωνα με το Γενικό Ελεγκτή. Καταγράφει παρανομίες και σε πρατήρια βενζίνης. Παρέτηση Ρέντζη στην Ιταλία μετά το όχι στο δημοψήφισμα για τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Ποιο το αύριο της Ευρώπης, συζήτηση στο στούντιο. Και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς. Και άμε λοιπόν στα του Κυπριακού. Ο Δημήτρης Μανουσάκης είναι στην τηλεφωνική γραμμή, καθώς όπως είπαμε σήμερα επαναρχίζουν οι συνομιλίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έχουμε και εξελίξεις, έχουμε και δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Μουσταφά Κιντζή, αναχωρώντας για τις Βρυξέλλες. Να πούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εγώ, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη. Βρίσκεται από τις 9 το πρωί υπό τον έλεγχο των ΗΕ περιοχή του παλαιού αεροδρομίου Λευκοσίας η συνάντηση των διαπραγματευτών Ανδρέα Μαυρογιάννη και ο Στυλ Ναμί, που σηματοδοτεί βεβαίως και την επανέναξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Στη συνάντηση παρευρίσκεται και η αναπληρώτρια ειδική σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού ΗΕ στην Κύπρο, ειδική αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα, Ελίζαβεθ Σπέχαρ. Οι διαπραγματευτές Μαυρογιάννης και Ναμί αναμένεται να καθορίσουν την ατζέντα καθώς και το πρόγραμμα των συναντήσεών τους. Αφού οι εντολές που έλαβαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη είναι σαφείς, δηλαδή να συναντώνται συνεχώς προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος σε όλα τα εκκρεμή ζητήματα. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα αποφασίστηκε οι δύο ηγέτες να συναντηθούν στη Γενέβη στις 9 Ιανουαρίου, στις 11 Ιανουαρίου θα παρουσιάσουν χάρτες και στις 12 Ιανουαρίου θα συγκληθεί διάσκεψη για την Κύπρο με την πρόσθετη συμμετοχή των εγκυητριών δυνάμεων, ενώ θα προσκληθούν και όσα άλλα συζητηζόμενα μέρη απαιτείται. Στο μεταξύ, ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, ο κ. Έσπερ Μπαρθ Έιντε, θα έχει επίσης σήμερα συνομιλίες στην Άγκυρα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Σαβούσογλου και άλλους επισήμους και αναμένεται στο νησί αργά απόψε. Μέχρι στιγμής και συγκεκριμένα για την εβδομάδα που διανύουμε, δεν έχει οριστεί συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Στο μεταξύ, συνάντηση με τον Μάρτιν Σούλτς, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα έχει αύριο ο Μουσταφά Ακιντζή και την Τετάρτη με τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ και την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Φεντερίκα Μογκερίνη. Αναχωρώντας, να πούμε εγώ, αν μου επιτρέπεις έτσι για ένα λεπτάκι ακόμα από τα κατεχόμενα, το πρωί ο Μουσταφά Ακιντζή είπε ότι οι επαφές του με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το διάστημα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η ημερομηνία, είπε, για την πενταμερή έχει πλέον καθοριστεί. Πάμε για ένα αποφασιστικό στάδιο, εάν όλα πάνε καλά. Ανέφερε στο παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τίμου ο κ. Ακιντζή, λέγοντας ότι όλη του η προσπάθεια θα είναι προς την κατεύθυνση να υπάρξει κατάληξη των μεταξύ τους, εννοεί με την ελληνοκυπριακή πλευρά, σημείων διαφοράς σε μια συμφωνία. Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο τουρκοκύπριος ηγέτης ευχήθηκε η ελληνοκυπριακή πλευρά να δείξει την ίδια αποφασιστικότητα και αντίληψη. Σε περίπτωση που στη Γενέβη υπάρξει μια συμφωνία, ανέφερε, και εμείς ως τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, όπως είπε, έχω πει και πιο πριν σε μια έντιμη λύση θα πάρουμε τη θέση μας ως ίση πολιτεία. Θα είμαστε, ανέφερε, η μία από τις δύο συνιστώσεις πολιτείες, θα πάρουμε τη θέση μας στο Διεθνές Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προετοιμασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει από εδώ και πέρα μεγαλύτερη σημασία και γι' αυτό οι επαφές του με τους αρμόδιους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέληξε ο κ. Ακιντζή, έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Βεβαίως, Δημήτρη, έχει τη σημασία το να περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα των επαφών Έιντε, ο οποίος ξεκίνησε από την Αθήνα, έχει πάει στην Τουρκία σήμερα. Θα δει και τον Τζαβούσογλου. Το βράδυ αργά απόψε θα είναι εδώ. Ωστόσο, βλέπουμε εγώ τον κύριο Ακιντζή να τραβάει, θα λέγαμε, στα άκρα, καθώς προβαίνει σε μια προσπάθεια πλήρους εξίσωσης ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια συνιστώσα πολιτείας, η οποία, όπως είπε, θα έχει τα ίδια δικαιώματα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα, διαβάζω από το Sigma Live και σας το μεταφέρω ότι ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρήστος Χρήστου ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματος από το Εθνικό Συμβούλιο. Το έπραξε από το βήμα της σημερινής συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής, που συζητά τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2017. Αιτία βεβαίως εξελίξεις στο Κυπριακό και συγκεκριμένα οι χειρισμοί του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αθετεί, είπε ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, τις μέχρι πρόσφατα δήθεν κόκκινες γραμμές του, αναιρεί για πολλωστή φορά τις δεσμεύσεις που έδωσε ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου, μετατρέποντας το Εθνικό ζήτημα σε προσωπική του υπόθεση. Περισσότερα βεβαίως στο Sigma Life. Πάμε τώρα στον κύριο Γιαννάκη Χαραλάμπου, είναι διευθυντής τροχέας αρχηγείου, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για κάποια περιστατικά που πραγματικά το λιγότερο προκαλούν κατάπληξη. Κύριε Χαραλάμπου, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
Πάμε πίσω στα δικά μας. Πάμε μέσα στον Νέστορα Βασιλείου, παρακολουθεί τα του προϋπολογισμού, τη συζήτηση που γίνεται στο Κοινοβούλιο. Νέστορα, σε χαιρετώ. Καλό μεσημέρι, εγώ κυρίες και κύριοι. Έχω ήδη δώσει την είδηση ότι από το Βήμα της Ολομέλειας ανακοίνωσε το ΕΛΑΜ ότι αποχωρεί από το Εθνικό Συμβούλιο και δεν θα συμμετέχει. Αυτό είναι κάτι που έγινε νωρίς από την έναρξη ουσιαστικά της συζήτησης. Θα δώσω και ένα περίγραμμα, καθώς είναι αδύνατο να δώσουμε στο σύνολό τους τα όσα έχουν λεχθεί εδώ από τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Μια συζήτηση που αναπόφευκτα αναφέρονται όλοι οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα και βρισκόμαστε στον Γενικό Γραμματέα του Ακέλα Αντροκυπριανού. Απομένει ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού να ανέβει στο βήμα. Έχει περιστραφεί λοιπόν, οι ομιλίες τους έχουν περιστραφεί γύρω από τα τεκτενόμενα στο Κυπριακό. Εντάχει να σας πω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βέβαιως και κατακεράβνωσαν την απόφαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να προχωρήσει στα επόμενα βήματα όπως τα γνωρίζουμε από το δείγμα της περασμένης Πέμπτης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και με μετάβαση στη Γενέβη για πολυμερή διάσκεψη. Τώρα να πάμε στα καθαρά πρώτου κλείσω από αυτό που επέτρεψε μου είναι σε ένα σημείο που επειδή έχω μπροστά μου την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ και αν δεν κάνω λάθος ίσως να είναι και η πρώτη τοποθέτησή του μετά τις εξελίξεις της περασμένης Πέμπτης, έχει σημασία για το Κυπριακό. Αναφέρει ο Άνδρος Κυπριανό ότι οι δύο ηγέτες αποφάσισαν την περασμένη Πέμπτη να επαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις στη βάση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Η απόφαση λήφθηκε, λέγει, αποκλειστικά και μόνο από τον κύριο Αναστασιάδη σε ό,τι αφορά την ελληνοκυπριακή πλευρά. Η συμφωνία περικλεί προοπτικές αλλά και δικαιολογημένες ανησυχίες. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να προχωρήσει, ως ΑΚΕΛ θα στηρίξουμε την προσπάθεια, αναφέρει ο Άνδρος Κυπριανού. Να πάμε τώρα της οικονομίας. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚΟ Μαρίνος Σιζόπουλος αμφισβήτησε τις αναφορές κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών για ισχυροποίηση της κυπριακής οικονομίας, επικαλούμενος διάφορους δείκτες όπως είναι το ύψος του δημοσίου χρέους αλλά και αυτός της ανεργίας. Ο πρόεδρος των Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών, ο Γιώργος Περδίκης, ανέφερε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί τις θεωρήσεις της Τρόικας, η οποία παρά τη βελτίωση των κάποιων δικτών, ωστόσο τα αποτελέσματά της είναι περιορισμένα. Ο προϋπολογισμός, όπως είπε, επιδιώκει την επαναδημιουργία μιας οικονομίας βασισμένης ανισομερώς στις υπηρεσίες του τριτογενή τομέα και μόνο. Από την πλευρά του πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι βεβαίως η κυπριακή οικονομία έχει αρχίσει να ανακάμπτει. Δεν αγνοούμε, όπως είπε, τα προβλήματα που ταλανίζουν τον λαό. Η Κύπρος παρουσιάζεται ως η πρωταθλήτρια τη μετανάστευση των νέων που φεύγουν στο εξωτερικό για δουλειά, ενώ 60,4% του πληθυσμού δηλώνει ότι δύσκολα τα βγάζει πέρα. Επέκρινε την κυβέρνηση λέγοντας ότι μόλις έφυγε η Τρόικα έχει κάνει τα πράγματα χειρότερα αυξάνοντας τις δαπάνες σε σύγκριση με τα έσοδα. Και εδώ έκανε ιδιαίτερη μία και στη τάση της Κομισιόν. Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στο Eurogroup βεβαίως, η ρίστο εμπαρόδο. Τώρα, ανέφερε ότι η συμπεριφορά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, το Κυπριακό πάντα, είναι απαξιωτική προς τα κόμματα. Κατάργησε, λέγει, το Εθνικό Συμβούλιο και προβληματιστήκαμε ως δίκο, λέγει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, αν έπρεπε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Αποφασίσαμε, όπως είπε, να υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2017 και ας ευχηθούμε, είπε, επιλέξει ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν θα είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός για την Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα, έχω αφήσει πίσω το κίνημα αλληλεγγύη. Ο Μιχάλης Γιωργάλας είχε μιλήσει. Μπορεί αναβαθμίσεις, είπε, των διεθνών εικόνα είναι μια αρνητική θετική εξέλιξη που βελτιώνει την εικόνα της κυπριακής οικονομίας. Όμως χρειαζόμαστε επενδύσεις. Αυτά όσο πιο συμμαζεμένα γίνονται να βγούμε. Λοιπόν, αυτά από τις ομιλίες. Σε ευχαριστώ, Νέστορα. Βεβαίως να πω ότι επειδή υπήρχε μια αμφιβολία τι θα γινόταν την Τετάρτη που έχουμε εθνικό το πρωί, έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις στη σύσκεψη αρχηγών. Άρα, την Τετάρτη συζήτηση θα ξεκινήσει στις 3 και θα ολοκληρωθεί στις 8 και μετά θα πάμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Άρα, παραμένει την ίδια μέρα το Εθνικό Συμβούλιο ανεπηρέαστο. Να πω
ότι την Παρασκευή θα συνέλθει η Λωμέλεια για νομοθετικό έργο. Εκεί θα πάει και το μεταρρυθμιστικό πακέτο. Συζητάγαμε για Τετάρτη, τελικά πάει για την Παρασκευή. Ενώ την Πέμπτη εκτάκτως θα έχουμε και Επιτροπή Οικονομικών, η οποία θα συζητήσει ένα θέμα που έχει εγγράψει η κυρία Άννα Θεολόγου από τη Συμμαχία Πολιτών και έχει να κάνει με τη δημιουργία μητρικής εταιρείας της Τράπεζας Κύπρου στην Ιρλανδία στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξής της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Αυτά λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες ημέρες να τα ξαναπούμε. Να πάμε τώρα στα του Κυπριακού, να υποδεχτώ τους καλεσμένους μου. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Χρήση Παντελίδη. Είναι διευθυντής του Κέντρου Μελετών Τάσος Παπαδόπουλος. Καλώς ορίσατε, κύριε Παντελίδη. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Χαράλαμπος Σταυρίδης είναι μαζί μας, υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού του Δημοκρατικού Συναγερμού. Γεια σας, κύριε Σταυρίδη. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές. Ο κύριος Στέλιος Στυλιανού, αντιπρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών. Καλώς ορίσατε, κύριε Στυλιανού. Καλησπέρα. Και έχουμε και στο στούντιο της Λεμεσού τον κύριο Βασίλη Πρωτοπαπά. Είναι διδάκτορας πολιτικής επιστήμης. Καλώς ορίσατε και εσείς, κύριε Πρωτοπαπά, εξ αποστάσεως. Σας χαιρετώ από Λεμεσό. Λοιπόν, θα σας αφήσω τελευταίο, όχι τιμωρητικά. Θα σας αφήσω τελευταίο. Θα ξεκινήσω από το στούντιο από τους καλεσμένους μου εδώ κοντά μου. Κύριε Παντελίδη, πυρομαδών κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας και επί της ουσίας, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση των όσων συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης. Πιο συγκεκριμένα, 6 μέρες θα περάσουν για να ενημερωθεί το Εθνικό Συμβούλιο για το τι τελικά έχει συμβεί εκείνη τη νύχτα και έχουν ξημερώσει αυτές οι ημερομηνίες, το 9, 11, 12. Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης εντελώς μόνος του, από ό,τι φαίνεται κανένα πολιτικό κόμμα δεν είχε ενημερωθεί, ακόμα και κάποιοι συνεργάτες του δήλουν ανάγνοια μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν είχε ενημερωθεί η ελληνική κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, εντελώς μόνος του έχει αποδεχτεί να πάει σε πενταμερή διάσκεψη, κάτι που αποτελούσε τουρκικό στόχο εδώ και δεκαετίες. Η δική μου εκτίμηση, η δική μου ανάλυση είναι ότι αυτή η εξέλιξη αποδυναμώνει πλήρως, δυστυχώς, την διαπραγματευτική ισχύ του Προέδρου Αναστασιάδη. Και το λέω αυτό είναι γιατί. Είναι πολυμερής, κύριε Παντελίδη, γιατί είναι 5 συν όποια. Ωραία, για να διευκολύνω τη συζήτηση, ναι. Είναι πολυμερής με 5 μέρη. Διότι αυτό αναφέρει η ανακοίνωση των ΗΕ. Οι προσθήκες είναι σε περίπτωση που χρειαστεί. Σημασία, ξέρετε, δεν έχει ποιοι μόνο ποιοι θα βρίσκονται στο χώρο. Σημασία έχει ποιοι θα υπογράψουν ή ποιοι θα συνυμολογήσουν όσα θα συμφωνηθούν εκεί. Και αυτό είναι 5 μέρη, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα έχω πει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποδυναμώνει πάρα πολύ, αποδυναμώνει πλήρως ουσιαστικά τη διαπραγματευτική ισχύ του Προέδρου Αναστασιάδη, αφού η τουρκική πλευρά τις επόμενες 36 μέρες δεν έχει να κάνει τίποτε απολύτως από το να περιμένει να καταλήξουν όλα τα ανοιχτά ζητήματα στην πολυμερή, για να διευκολύνω τη συζήτηση, πενταμερή για την άποψή μου, διάσκεψη. Και αυτό γιατί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέρεσε κάθε λέξη των όσων ο ίδιος είχε πει στις 23 Νοεμβρίου στη διακαναλική του συνέντευξη και έχει προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια. Αυτή ακριβώς η ανέρεση έχει πλήξει πάρα πολύ και την όποια προσωπική αξιοπιστία είχε σε πολιτικό επίπεδο ο πρόεδρος Αναστασιάδης, αφού τόσο οι πολίτες όσο και η άλλη πλευρά διαπιστώνουν ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης αλλάζει με εντυπωσιακό τρόπο όσα λέει, υποχωρεί σε διάστημα μερικών ημερών από τους όρους που ο ίδιος θέτει. Και αυτό, κατά την άποψή μου, αποδυναμώνει εξαιρετικά επικίνδυνα την δική μας την πλευρά. Το προεδρικό ισχύουν ασφαλώς και οι κίνδυνοι που υπάρχουν σε σχέση με την εξέλιξη της πενταμερούς, το πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση, γιατί είναι προφανές ότι η δική μας πλευρά είναι η αδύναμη στην όλη διαδικασία. Γι' αυτό άλλωστε και η τουρκική πλευρά ζητά αυτή τη διαδικασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάντως, το προεδρικό προσπαθεί να περάσει μια γραμμή ότι δεν αποτάθηκε στην πολιτική ηγεσία, δεν αποτάθηκε στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί δεν άλλαξε και κάτι, το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε. Βεβαίως, δεν το έχουμε πιάσει ακριβώς από εκεί που το αφήσαμε, γιατί όταν το αφήσαμε δεν είχαμε ημερομηνία για πολυμερή ή πενταμερή, δεν είχαμε. Μας προέκυψε την Πέμπτη το βράδυ. Καταρχάς, εκφράζονται κάποιοι ως αν και να μην ακούμε καθημερινά από την Αθήνα να επαναλαμβάνει ότι στηρίζει τις κινήσεις του Πρόεδρου Αναστασιάδη και είναι σε απόλυτη συνεννόηση. Το ακούμε καθημερινά τις τελευταίες ημέρες και νομίζω ότι δίνει απάντηση στο αν η κυπριακή κυβέρνηση δρά από μόνη της. Το δεύτερο, κάποιοι συμπεριφέρονται ως αν και να είχαμε στο Μον Πελεράν δύο
το σταμάτημα της διαπραγματευτικής διαδικασίας και αποφασίζει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από μόνος του, χωρίς να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις, να ξεκινήσει μια καινούργια διαδικασία ευθύς εξ αρχής, η οποία στηρίζεται σε μια καινούργια βάση διαπραγματεύσεων, ή ακόμη χειρότερα, κάποιοι εκφράζονται ως αν και να έχει υπογράψει σχέδιο λύσης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς να τους ενημερώσει. Αυτό το οποίο είχαμε ήταν την ολοκλήρωση ενός κομματιού της διαδικασίας του Μοντ Πελεράν, το οποίο δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα και το έχουμε πει αυτό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την επάνωδο του, αλλά και στο διάγγελμα του και στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, επανέλαβε ότι θα κάνει το άπαν των δυνάμεων του για να συνεχίσει αυτή η διαπραγματευτική διαδικασία. Εμείς ουδέποτε είπαμε ότι τερματίστηκε. Είναι η τουρκοκυπριακή πλευρά που κήρυξε για τους δικούς της λόγους αδιέξοδο στο Μοντ Πελεράν 2. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει αυτό για το οποίο δεσμεύτηκε, δηλαδή συνεχίζει να διαπραγματεύεται όπως θα θέλαμε πρωτίστως εμείς οι Ελληνοκύπροι, που είναι για εμάς τα σφιχτικά χρονοδιαγράμματα των 42 χρόνων της κατοχής που οδηγούν τους πρόσφυγες μας στον θάνατο, στη ξενιτιά, που αφελληνίζουν οτιδήποτε από οτιδήποτε το ελληνικό στοιχείο τα κατεχόμενα μας εδάφη. Ναι, θα σας πω όμως κάτι. Έχουμε... Είναι πολύ εύηχο αυτό ότι μπορεί έχουμε να το ασφιχτικό. Συγκεκριμένα. Αν λέτε, είναι εύηχο το έχουμε ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα 42 χρόνων για να ξεχάσουμε το 9-11-12, γιατί και αυτά θα μιλήσω συγκεκριμένα. Ναι. Χρονοδιαγράμματα, κυρία Αλεξανδρινού, πρέπει να υπάρχουν σε κάθε διαδικασία. Ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα. Μέχρι προχτές μας λέγατε ότι δεν αποδέχεται χρονοδιαγράμματα. Τώρα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε διαδικασία χρονοδιαγράμματα. Όταν συζητάμε ότι θα συναντηθούμε την τάδε μέρα ή την άλλη μέρα. Και αυτό ένα χρονοδιάγραμμα είναι. Όμως την έννοια του ασφιχτικού χρονοδιαγράμματος που ενέχει κινδύνους και μπορεί να είναι καταστροφικό για τη δική μας πλευρά, που προσπαθούν κάποιοι να φορτώσουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν ισχύει. Και απλούστατα δεν ισχύει, να σας εξηγήσω γιατί. Διότι δεν συνδέεται με κάποιο καταληκτικό γεγονός, όπως γινόταν σε προηγούμενες διαδικασίες, που θα συνοδεύεται με επιδιαιτησία και υποβολές προτάσεων από τρίτους, εάν τα δύο μέρη δεν συμφωνήσουν. Είναι μια ανοιχτή φύση διαδικασία, η οποία ακόμα και η διεθνής διάσκεψη λέει είναι ότι ανοιχτή. Ξεκινάει από τις 12 υπό την προϋπόθεση. Ότι κατατεθούν χάρτες και πολύ απλά, αν τα δύο μέρη δεν συμφωνήσουν, θα συνεχίσει η διαπραγματευτική διαδικασία. Έτσι θα είναι. Δεν υπάρχει πουθενά η προϋπόθεση για τις 12. Αν μέχρι τις 11 δεν τα βρούμε, δηλαδή. Τι θα κάνουμε, θα πάμε στην πολυμερή χωρίς να τα έχουμε βρει τα υπόλοιπα. Έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι η προϋπόθεση είναι η κατάθεση χαρτών. Αν δεν υπάρξει κατάθεση χαρτών. Συμφωνημένων χαρτών ή χαρτών απλώς έτσι να έχουμε να λέμε ότι πήραμε χάρτες. Και εδώ εκφράζω μια προσωπική εκτίμηση. Ότι σε μια διαπραγμάτευση, όταν θέλεις από τον άλλο εκ των προτέρων να καταθέσει κάτι με το οποίο συμφωνάς, στην ουσία δεν θες να πας σε διαπραγμάτευση. Αυτό, δεν είπα αυτό. Είπα προφανώς να όταν κατατεθούν να συμφωνηθούν. Προφανώς θα υπάρχουν διάφορες. Ελάτε, κύριε Στυλιαν. Θα έλεγα ότι ήταν, κύριε Αλεξανδρίου, μια εξέλιξη την οποία δεν αναμέναμε. Και μια εξέλιξη την οποία δεν αναμέναμε, γιατί με βάση τις δεσμεύσεις τις οποίες ακούσαμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη διακαναλική του συνέντευξη προ δύο εβδομάδων. Περίπου, όπου ο ίδιος έθεσε κάποια ελάχιστες προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα αποδεχόταν να τεθούν χρονοδιαγράμματα για να πάμε σε μια πολυμερή ή πενταμερή, όπως παρουσιάζεται να είναι τελικά διάσκεψη. Και επίσης δεν το αναμέναμε και με βάση τη συζήτηση, αλλά και τις αποφάσεις τις οποίες έχουν πάρθει στο Εθνικό Συμβούλιο, όπου και εκεί τέθηκαν κάποια μίνιμουμ προϋποθέσεις για να επαναρχίσει ο διάλογος και με ποια δεδομένα αυτός θα επανεκκινούσε. Και έχουμε μπει τώρα σε μια διαδικασία και σε μια πορεία η οποία από μόνη της είναι προβληματική. Γιατί διερωτούμε με ποιο τρόπο και με ποιο κίνητρο η Τουρκία θα διαπραγματευτεί σε αυτό το μεσοδιάστημα από σήμερα μέχρι και την 9η Ιανουαρίου, όταν ξέρει ότι μπορεί να πάει στη σύσκεψη της Γενέβης χωρίς προηγουμένως να υπάρξουν οποιασδήποτε συμφωνίες. Γιατί το να υπάρξει προϋπόθεση ως συμφωνία ήταν αυτός ο μοχλός πίεσης που είχαμε θέσει στην Τουρκία για να πάμε σε μια πολυμερή διάσκεψη. Όταν μπορεί να πάει σε αυτή την πολυμερή πλέον χωρίς αυτή την προϋπόθεση, διερωτούμε με ποια καλή θέληση θα θελήσει σε αυτό το μεσοδιάστημα να διαπραγματευτεί. Έχοντας υπόψη και το προηγούμενο παράδειγμα του 2004, όπου ο κύριος Παντελίδης φαντάζομαι θα μπορεί να μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, όπου η Τουρκία ενώ είχε το χρονικό περιθώριο να διαπραγματευτεί προτού φτάσουμε στην επιδιαιτησία, άφησε το χρόνο να κυλήσει για να πάμε σε επιδιαιτησία, να πτεθούν αυτά τα οποία τέθηκαν στο σχέδιο το οποίο τέθηκε στο λαό, με τα αποτελέσματα και τις συνέπειες τις οποίες είχαμε μπροστά μας.
Και είναι επίσης και μια προβληματική διαδικασία, όπου διερωτούμε όταν δεν καταφέραμε να πείσουμε την Τουρκία στη διαδικασία που συζητάμε μόνοι μας στην Κύπρο ή στη διαδικασία που συζητούσαμε μόνοι μας στο Μον Μπελεράν, διερωτούμε πώς θα καταφέρουμε να πείσουμε την Τουρκία όταν θα είμαστε σε μια διεθνή διάσκεψη με όλα τα φώτα των προβολέων πάνω σε αυτή τη διάσκεψη και με την πίεση των δυνάμεων των οποίες θα βρίσκονται εκεί, οι οποίες συνήθως έρχονται στη δική μας πλευρά και όχι προς την αντίθεση. Άρα από μόνη της η διαδικασία στην οποία έχουμε δεσμευτεί είναι μια προβληματική διαδικασία η οποία εγκυμονεί διάφορους κινδύνους στους οποίους ελπίζουμε να αποφύγουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωτοπαπά, εσείς συμφωνείτε με τους χειρισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας? Πιστεύετε ότι οι εξελίξεις το βράδυ της Πέμπτης ήταν τέτοιες που καλώς προχώρησε και συμφώνησε σε αυτές τις ημερομηνίες χωρίς να μιλήσει με κανέναν πριν να το πράξει? Κοιτάξτε, με ποιους έχει μιλήσει ο Πρόεδρος και με ποιους θα έπρεπε να μιλήσει, δεν είμαι σε θέση να το ξέρω, να το κρίνω. Έχω σημειώσει ότι από πλευράς Ελλάδας, από την επομένη το πρωί, υπήρχε μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που έχει καλύψει πλήρως τις σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας. Από εκεί και πέρα, παρακολουθώ με έκπληξη, πρέπει να πω, όχι μόνο σήμερα, αλλά και εδώ και πολύ καιρό, διάφορα επιχειρήματα. Καταρχάς, έχουμε όλοι συμφωνήσει ότι η λύση θα είναι αποτέλεσμα συνομιλιών και θα είναι αποτέλεσμα συμφωνημένης λύσης, σαν ένα συμφωνημένο κείμενο. Εμείς θέλουμε τις συνομιλίες. Εμείς επιγόμεθα για λύση. Από εκεί πέρα θυμάμαι πολύ καλά ότι εδώ και καιρό γίνεται μια κριτική στη διαδικασία για το ότι θέματα στα οποία είναι κρίσιμα, όπως είναι η εγγύηση ή η ασφάλεια του εδαφικού, δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την Τουρκία. Δεν αναγκάστηκε η Τουρκία να ανοίξει τα χαρτιά της. Ήρθε η ώρα που αυτό πρέπει να γίνει. Επίσης, θυμάμαι πολύ καλά να μιλάμε για την ανάγκη διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Σύνθημα χρόνια. Ήμασταν παιδιά και μεγαλώσαμε. Ξαφνικά τώρα ακούω να υπάρχει μια κινδυνολογία γύρω από το ότι θα υπάρξει μια διάσκεψη όπου θα αναγκαστεί η Τουρκία να αναλάβει τις ευθύνες της. Θεωρώ ότι υπάρχει μια πλάνη σε πολλά επιχειρήματα. Για να υπάρχουν ασφιχτικά χρονιαγράμματα, θα πρέπει να έχουμε αποδεχτεί ότι αν υπάρξει διαφωνία, θα υπάρξει επιδετησία. Αυτό που δυστυχώς έγινε το 4. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Σήμερα είναι ξεκάθαρο και είναι αποδεχτό και διατυπωμένο με πολλούς τρόπους ότι αν οι δύο πλευρές δεν συμφωνήσουν, ναι, δεν θα υπάρξει συμφωνημένη λύση και δεν θα υπάρξει δημοψήφισμα. Αν λοιπόν στη διάσκεψη που θα γίνει στις 12 του Γενάρη υπάρχει μεγάλη απόσταση, δεν θα έχουμε συμφωνία. Κύριε Παπαδοπαπά, πώς συνάγεται με αλφαγιώτα το συμπέρασμα ότι η Τουρκία ενώπιον μιας διεθνούς διάσκεψης θα αναγκαστεί να αναλάβει τις ευθύνες της, όπως έχετε πει τώρα μόλις? Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι η συνθήκη εγγυήσεως και η συνθήκη συμμαχίας είναι αναπόσπαστο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία θέλουμε να μετεξελίξουμε στο Ομοσπονδιακό Κράτος. Ναι. Αλλά την ίδια στιγμή θέλουμε να αναθεωρηθούν αυτές οι πρόνοιες, που είναι αναχρονιστικές για λόγους που όλοι συμφωνούμε. Λοιπόν, για να μπορέσει αυτό να γίνει, πρέπει να γίνει συζήτηση. Θεωρώ θετικό ότι η Τουρκία υπό την πίεση έχει αναγκαστεί να δηλώσει ότι συζητά αναθεώρηση. Θεωρώ επίσης θετικό ότι η Βρετανία και η Ελλάδα έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν να έχουν ρόλο εγγύητη για τον εαυτό τους. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει συζήτηση, θα υπάρξει διαπραγμάτευση και δεν θα υπάρξει μόνο στις 12 του Γενάρη, έτσι για να καταλαβαινόμαστε. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται κάθε μέρα. Δεν περιμένουν τις 12 του Γενάρη για να ανταλλαγούν ιδέες. Για να το λύσουμε. Συνεπώς, η διπλωματία παίζει το ρόλο της. Παίζει το ρόλο της και στο εδαφικό, όπου η απόσταση δεν είναι μεγάλη, είναι γεφυρώσιμη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε διεξέλθει εδώ και 19 μήνες 4 κεφαλαίων με πάρα πολλές συγκλήσεις. Άρα ήρθε η ώρα σε ένα δύσκολο θέμα όπως είναι η ασφάλεια και εγγυήσεις να παλέψουμε με αποφασιστικότητα, με αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να έχουμε ένα εξυγχρονισμένο πλαίσιο που θα πληρεί τις ελάχιστες ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων. Κύριε Πρωτοπαπά, πώς είναι γεφυρώσιμο, όπως είπατε, το χάσμα στο εδαφικό, η απόσταση στο εδαφικό, όταν είχαμε διαφορά περίπου 40.000 προσφύγων? Παίρνω το μίνιμουμ και το μάξιμουμ. Όχι, είναι λάθος η αριθμή αυτή, με συγχωρείτε. Ελάτε. Στο εδαφικό, η πλευρά η τουρκοκυπριακή έχει πέσει στο 29,2%. Σε πρόσφυγες μιλάω, σε αριθμό προσφύγων τώρα. Είναι μια λάθος συζήτηση, επιμένω. Σημασία έχει το εδαφικό τι είναι. Είναι τα γεωγραφικά εσωτερικά όρια της κάθε πολιτείας.
Αυτή τη στιγμή η διαφορά ποσοτικά είναι στο 1%, ποιοτικά, και εδώ είναι το κρίσιμο, ναι, έχει ναι. να κάνει κυρίως με τη μόρφη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά σε αυτό το στάδιο δεν δίνει τη μόρφη και μας το έχει πει. Και είναι επίσης ξεκάθαρο ότι εμείς δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε μια συμφωνία χωρίς τη μόρφη στον αρχηγό. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που θα τύχει διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Παντελή. Τρία σημεία πολύ σύντομα. Πρώτον, ο πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωνε στις 23 Νοεμβρίου ότι η μη λύση του εδαφικού θα οδηγήσει σε διασύνδεσή του με το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων και αυτό είναι που επιδιώκει παρασπονδώντας η τουρκική πλευρά. Πάει σε διεθνή διάσκεψη, πολυμερή διάσκεψη, πενταμερή διάσκεψη, ό,τι θέλετε ονομάστε ναι. το, όπου θα συζητηθεί η ασφάλεια και οι εγγυήσεις χωρίς να είναι προϋπόθεση η λύση του εδαφικού. Αυτό πρέπει να μας απαντήσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Διότι στις 12 του Γενάρη η πολυμερής, κάθετος, πενταμερής, κάθετος όπως θέλετε ονομάστε το, θα γίνει είτε κατατεθού χάρτες, είτε δεν κατατεθού χάρτες, είτε υπάρξει συμφωνία, είτε δεν υπάρξει συμφωνία. Αυτό που ο κύριος Αναστασιάδης αναφέρει ως πάγιο τουρκικό στόχο θα γίνει και θα υλοποιηθεί. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, ξέρετε, το σχόλιο θέλουμε συνομιλίες. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει πετύχει επιστροφή στις συνομιλίες, άρα πρέπει να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Είναι παραπλανητικό. Θέλουμε συνομιλίες. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει πετύχει επιστροφή στις συνομιλίες με αποδοχή των τουρκικών όρων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή, να το θέσω και διαφορετικά. Εάν αύριο το πρωί η ελληνοκυπριακή πλευρά αποδεχτεί όλους ανεξαιρέτως τους τουρκικούς όρους, σας διαβεβαιώ ότι θα έχουμε και λύση του κυπριακού προβλήματος. Τι θα βγουν να πούν, ότι μα ρε παιδιά, καταφέραμε και έχουμε λύση. Λέτε αυτό δεν θέλατε 42 χρόνια. Το λέτε καθ' υπερβολή. Το λέω καθ' υπερβολή. Υπερβολική είναι και η αποδοχή των τουρκικών όρων που έθεσε η Τουρκία. Διότι να σας θυμίσω ότι και στο Μον Πελεράν πηγαίναμε για να δώσει χάρτη η τουρκική πλευρά. Δεν έδωσε χάρτη η τουρκική πλευρά και τώρα για να προχωρήσει η διαδικασία έχει πετύχει την πενταμερή που ήταν ο πάγιος τουρκικός στόχος, ο οποίος επαναλαμβάνω. Θα γίνει ναι. είτε κατατεθούν χάρτες, είτε υπάρξει συμφωνία, είτε δεν υπάρξει συμφωνία στο εδαφικό και στα υπόλοιπα ζητήματα. Και το τρίτο σημείο. Λέει ο κύριος Πρωτοπαπάς ότι λέγαμε πάντα ότι πρέπει να πάμε σε διεθνή διάσκεψη. Μα ήδη, και συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι, τονίζαμε πάντα ότι για να συζητήσουμε τη διεθνή πτυχή και ότι στα υπόλοιπα θέματα είτε θα υπάρχει συμφωνία, είτε θα είμαστε σε ακτίνα συμφωνίας. Τίποτε από αυτά τα δύο δεν ισχύει. Ούτε συμφωνία υπάρχει στο εδαφικό, ούτε καν σε ακτίνα συμφωνίας, ούτε συμφωνία υπάρχει σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Κάνει άλλη ανάγνωση βέβαια ο κ. Πρωτοπαπάς για το εδαφικό. Λέει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά, όπως τον ακούσατε να το περιγράφει. Κύριε Σταυρίδη, η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε κάνει το όσο θετικά διακείμενο και αν είναι κάποιο προς τις συνομιλίες, προς τη λύση, προς τους χειρισμούς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι γεγονός ότι εμείς κάναμε το βήμα προς τα πίσω, αν θέλετε, και δώσαμε την ημερομηνία της Πολυμέρους για να ξεκολλήσουμε από αυτή την παγωμάρα μετά το Μον Πελεράν. Το δώσαμε. Κυρία Αλεξανδρινού, εγώ επιμένω να κάνω μια διαφορετική ανάκληση. Έτσι. Και θα ξεκινήσω από μια ανακρίβεια που λέγεται κατά κόρον την τελευταία εβδομάδα. Που είναι πια. Ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποχώρησε από τις συνομιλίες και τώρα αποδέχτηκε τους όρους της Τουρκίας για να επιστρέψει. Είναι ψέμα, κύριε Αλεξάνδρου. Το έχετε πει μόλις τώρα. Εσείς έχει αποχωρήσει, λέγει, για να επιστρέψει. Είχα εγώ ότι για να επιστρέψει στις συνομιλίες. Έχω εγώ πει ότι έχει αποχωρήσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Κύριε Παντελίδη, είπατε για να επιστρέψει στις συνομιλίες, αποδέχτηκε τους τουρκικούς όρους. Το έχετε πει, παρακαλώ, αν δεν μπορεί να γίνει το replay. Δεν έχω πει ότι έχει αποχωρήσει. Ωραία, άκουσα λάθος. Ωραία. Τώρα το λένε άλλοι. Ωραία. Θα μας κρίνουν οι τηλεθεατές. Έστω ότι δεν το είπατε εσείς και το λένε άλλοι. Μα εγώ είπα τι είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν αποχώρησε από τις συνομιλίες. Αποχώρησε, κύριε Σταυρίδη. Συμφωνώ, δεν αποχωρήσει. Μάλιστα, δεν αποχωρήσει. Ωραία. Τώρα, ο κύριος Ακχιντζή ζητούσε τη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης ως το τελικό στάδιο, το οποίο θα έκλεινε το Κυπριακό. Μάλιστα. Εμείς σήμερα έχουμε μια διαδικασία η οποία δεν είναι καταληκτική, είναι ανοιχτής φύσεως, δεν συνδέεται με επιδιαιτησίες, ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα, στην οποία θα πάμε να διαπραγματευτούμε επιτέλους με την Τουρκία για τα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν πολύ ξεκάθαρος ότι πρώτον, η οποιαδήποτε λύση για να τεθεί σε δημοψήφισμα θα πρέπει να είναι συμφωνημένη και μας έχει διαβεβαιώσει ότι δεν θα αποδεχθεί λύση την οποία, η οποία δεν θα διασφαλίζεται σε ελάχιστες ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων. Δεύτερο, ότι όποια συμφωνημένη λύση σε αντίθεση με το τι έγινε το 2004
που φορτώσαμε την απόφαση στο λαό ενός σχεδίου που δεν ήταν συμφωνημένο, την απόφαση θα την έχει ο λαός για ένα συμφωνημένο σχέδιο. Και τρίτο, εξέφρασε την άποψη με την οποία προσωπικά συμφωνώ, ότι η στασιμότητα, δηλαδή το να μην κάνουμε τίποτε, αυτόν τον οποίο ευνοεί είναι την Τουρκία. Και αντί τις τελευταίες ημέρες να συζητούμε επί της ουσίας, που είναι δηλαδή πάει ο πρώτος στις διαπραγματεύσεις, τι είναι αυτό το οποίο επιζητούμε από αυτές τις διαπραγματεύσεις, συζητάμε τώρα την διαδικασία εδώ και μία εβδομάδα, αν έπρεπε να πάει, αν δεν έπρεπε να πάει, αν έπρεπε να αποχωρήσει, αν σωστά πήγε. Δεν είναι διαδικασία, είναι μισό λεπτό. Είναι κάτι πολύ σοβαρότερο από τους αντιφωνούντες. Θέτουν θέμα αξιοπιστίας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως έθεταν το ίδιο. Και διαπραγματευτικής ισχύος, κυρία Αλεξανδρινού. Θέτουν θέμα αξιοπιστίας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και διαπραγματευτικής ισχύος. Θέλουμε καλή λύση. Δεν θέλουμε συνθηκολόγηση. Κύριε Παντελή, θέτουν θέμα αξιοπιστίας του Προέδρου. Που είναι πολύ σοβαρό. Που έθεταν θέμα αξιοπιστίας του Προέδρου και πριν από το Μον Πελεράν, ήδη ακριβώς με τις ίδιες δηλώσεις. Θα είναι καταστροφική, επικίνδυνη διαδικασία. Υπήρξε αδιέξοδο στο Μον Πελεράν, δεν φορτώθηκε την ευθύνη δική μας πλευρά. Όπως έθετα θέμα αξιοπιστίας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όχι, όχι. Όταν αποφασίστηκε το κοινό ανακοίνωσε στη βάση του οποίου ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις. Μισό λεπτό. Πρέπει να έχουμε μια σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων. Εμείς λέμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ορθά διαπραγματεύεται για να πετύχει μια λύση όπως αυτή περιγράφει το κοινό ανακοίνωσε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για να γίνει αυτό, κυρία Αλεξανδρινού, πρέπει να μην φοβόμαστε να διαπραγματευτούμε. Αυτό δεν σημαίνει και το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα αποδεχθούμε όρους απαράδεκτους σε εμάς και το έχει διασφαλίσει με τη διαδικασία που είναι ανοιχτής μορφής. Ελάτε. Το διασφαλίζει με αυτή τη διαδικασία, γιατί το λέει πολύ ο κ. Σταυρίδης και δεν είναι ο μόνος. Ότι η διαδικασία το διασφαλίζει. Δύο σημεία πολύ σύντομα, κυρία Αλεξανδρίνου. Το ζήτημα είναι ότι οι διαφωνίες οι δικές μας δεν είναι τόσο όσο αφορά στο τι τεκταίνεται, αλλά στο ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεσμεύεται για κάποια πράγματα τα οποία αμέσως μετά ο ίδιος αναιρεί όσον αφορά στη διαδικασία την οποία θα ακολουθήσει στο μέλλον. Πάμε σε μια διεθνή διάσκεψη για να συζητήσουμε τα εσωτερικά ζητήματα του κυπριακού προβλήματος και τα εσωτερικά ζητήματα της λύσης της οποίας θα εφαρμοστεί. Ενώ μέχρι τώρα αυτό που λέγαμε και το ανέφερε και ο κύριος Πρωτοπόδας προηγουμένως ότι η λύση θα δοθεί από τους Κύπριους για τους Κύπριους, εντούτοις πάμε σε αυτή τη διεθνή διάσκεψη για να συζητήσουμε και τα εσωτερικά ζητήματα. Γιατί αν πιστεύει οποιοδήποτε ότι στις 11 Ιανουαρίου, εάν δεν συμφωνήσουμε τα εσωτερικά ζητήματα, δεν θα πάμε σε διεθνή διάσκεψη, νομίζω ότι πλανάται. Δυστυχώς και αυτό ήταν το ουσιαστικό χαρτί, ότι το εσωτερική πτυχή του Κυπριακού, το εδαφικό, το περιουσιακό, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Έπρεπε να συμφωνηθούν από τους Κύπριους χωρίς τις οποιασδήποτε εξωτερικές πιέσεις, τις οποίες αναμένουμε ότι θα δεχτούμε στη Γενέβη. Και ακόμη ένα σημείο, και με αυτό να κλείσω. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε στο διάγγελμα του την Παρασκευή και πολύ ορθώς ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σύμπνοια και μια συνεργασία και καλή θέληση στο εσωτερικό μέτωπο, κάτι το οποίο ορθά το ανέφερε και πολύ σωστά πρέπει να το επιδιώξουμε όλοι. Σε αυτό όμως το καλό κλίμα στο εσωτερικό μέτωπο θα πρέπει να συνενέσει και να συμβάλλει πρωτίστως ο ίδιος. Δεν μπορεί να αποφασίζει κάτι το οποίο αντιβαίνει σε αυτό το οποίο συζητήθηκε και σε αυτό το οποίο αποφασίστηκε στο Εθνικό Συμβούλιο να το αναιρεί, να αποφασίσει κάτι διαφορετικό, γιατί αυτό που αποφασίστηκε στο δείπνο της Πέμπτης δεν ήταν απλά το να επιστρέψουμε στις συνομιλίες από όπου ορθώς λέχθηκε ότι δεν φύγαμε ποτέ. Είναι ότι επανεκκινούν οι συνομιλίες με βάση μια νέα δεδομένα και μια νέα γεγονός το οποίο έχουμε μπροστά μας, που είναι η ημερομηνία. Χωρίς να διαβουλευτεί με τους πολιτικούς αρχηγούς, χωρίς να συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο για να αποφασίσει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο αποφασίστηκε προηγουμένως, ο πρόεδρος Αναστασιάδης δεσμεύτηκε σε μια νέα διαδικασία. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωτοπαπά, θέλω και το σχόλιο το δικό σας σε σχέση με την αξιοπιστία του Προέδρου. Γιατί αντιλαμβάνεστε πώς ηχεί αυτό στα αυτιά του μέσου πολίτη, όταν μέλη της πολιτικής ηγεσίας του τόπου λένε ότι είναι αναξιόπιστος ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τις διαπραγματεύσεις για το μέλλον του τόπου. Εντάξει, αυτό που θα πω δεν αφορά τους αγαπητούς φίλους εκεί, παρότι εκπροσωπούν κόμματα, αλλά νομίζω θα συμφωνήσουν μαζί μου, έστω και δεν το πούν, ότι γενικά το πολιτικό σύστημα είναι αναξιοπιστό. Οπότε όσοι κρίνουν τον πρόεδρο για την αξιοπιστία του, ας κοιτάξουν τον εαυτό του στον καθρέφτη. Τι δεν θέλω να ονοματίσω.
Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο πρόεδρος μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια εδώ και 19 μήνες. Έχουν πετύχει, σύμφωνα με αυτά που ήδη από κοινού δηλώνουν, πολύ σημαντικές συγκλήσεις στα 4 από τα 6 κεφάλαια που αφορούν τη λειτουργία του κοινού κράτους, τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα του. Έχουν απομείνει δύο δύσκολα θέματα, το εδαφικό και η ασφάλεια εγγυήσεις. Θυμάμαι μετά τη αδιέξοδο του Μον Μπελεράν ότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά ζήτησαν, απέτησαν οι συνομιλίες να επαναρχίσουν από εκεί που έμεινα. Στην πραγματικότητα αυτό γίνεται. Όλο το επόμενο διάστημα αρχής γενομένης από σήμερα με τους δύο διαπραγματευτές και ουσιαστικά επί καθημερινής βάσεως θα γίνεται συζήτηση των θεμάτων που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα στα 4 κεφάλαια. Αναμένω ότι θα συζητηθεί περαιτέρω το εδαφικό έτσι ώστε να μικρηθεί περαιτέρω η απόσταση. Δεν περιμένω να κλείσει πριν τις 9 του Ιανουαρίου. Και είμαι επίσης βέβαιος ότι θα συνεχίσουν οι διάφοροι παίχτες να ανταλλάζουν ιδέες για το δύσκολο θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Πρέπει να πούμε ότι βεβαίως η διαδικασία για πρώτη φορά είναι κυπριακής ιδιοκτησίας. Για πρώτη φορά ό,τι έχει συμφωνηθεί είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης των ηγετών των δύο κοινοτήτων. Χωρίς όμως να έχουμε ψευδεστήσει ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν μιλάει ο κύριος Ακιντζή με την Τουρκία και εμείς με την Ελλάδα. Φωστό. Δηλαδή η εμπλοκή των δύο αδελφών χωρών είναι εκεί και θα είναι εκεί μέχρι τέλους. Δεν ανησυχώ από τη διεθνή διάσκεψη στις 12 του μήνα. Θεωρώ ότι αν πάμε στις 12 του μήνα με τεράστια απόσταση στο εδαφικό, θα είναι η διάσκεψη για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις με πολλά προβλήματα. Και θεωρώ ότι αν οι πλευρές δεν βρουν δημιουργικό τρόπο για μια ουσιαστική αναθεώρηση των συνθηκών εγγύησεως και συμμαχίας, πολύ απλά δεν θα έχουμε συμφωνία. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να καταλήξει. Πιστεύω ότι είναι μια σωστή διαδικασία. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτοί που διαμαρτύρονται, που γκρινιάζουν, πώς προτείνουν να διαχειριστούμε το αδιέξοδο. Επίσης, θεωρώ ότι εάν αναμένει ο καθένας από τον ηγέτη του, ως αν είμαστε οπαδοί, να προσέλθει αμετακίνητος και δογματικός σε μια διαδικασία που θέλει καλή πίστη και διάθεση σύνθεσης, απλούστερα θα μας παραμείνει η διχοτόμηση και ένα ναυάγιο πλέον οριστικό και αμετάκλητο. Άρα λέτε δεν μπορεί κάποιο κάτι διαφορετικό να μας πάρει μπροστά βεβαίως. Πιστεύω ότι έχουν γίνει και άλλα, κάποια λάθη επικοινωνιακής διαχείρισης. Το ξανασυζήτησα με τον κύριο Σταυρίδη. Δεν είναι μόνο το εδαφικό φλέγον, κύριε Πρωτοπαπά. Για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ιδιαίτερα, προσωπική μου εκτίμηση, ιδιαίτερα σημαντικό το κομμάτι, και το επαναλαμβάνω, το είπαμε με τον κύριο Σταυρίδη, της εκπεριτροπής Προεδρίας. Και πάλι εκεί να δείτε, όταν έρθει η ώρα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, που πάλι θα ασκηθεί κριτική στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί μέχρι πρώτη ως ήταν μέσα στις κόκκινες γραμμές και η εκπεριτροπής Προεδρία, και πιστεύω και νιώθω και διαβάζοντας και από το τι δηλώνει η άλλη πλευρά, ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνουμε βεβαίως και αυτή τη συζήτηση για την εκπεριτροπής. Θεωρώ δηλαδή ότι μερικές φορές και ο πρόεδρος αυτοεγκλωβίζεται και μετά του ασκείται δρυμύτατη κριτική. Πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια σε αυτή τη φάση που έχουμε φτάσει, κύριε Πρωτοπαπά. Ναι, πρέπει να αποφασίσουμε. Τι? Εάν θέλουμε να γεμίσουμε μια κόλλα η κάθε πλευρά με τις κόκκινες γραμμές, απλούστατα θα ανταλλάσσουμε τις κόκκινες γραμμές. Συμφωνούμε. Εάν ο στόχος μας, που είναι αυτός ο στόχος μας, και πιστεύω οι δύο ηγέτες αυτό επιδιώκουν και για πρώτη φορά έχουμε ευκαιρίες να το πετύχουμε. Είναι ένα κοινό, ένα ενωμένο κράτος. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοχύρωση των βασικών ελευθεριών. Σε όλα τα ζητήματα μπορούν να υπάρξουν συνθέσεις οι οποίες να ικανοποιούν και τις δύο κοινότητες. Άρα ειλικρίνεια, κύριε Πρωτοπαπά, σε αυτή τη φάση. Και στους εαυτούς μας, κύριε Αλεξανδρίου. Και στους εαυτούς μας και προς τον κόσμο αυτοί που κάνουν τη διαπραγμάτευση. Γιατί χανόμαστε στη διαδικασία και ξεχνάμε την ουσία. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Ναι, κύριε. Πρώτον, έχω κάθε δικαίωμα να κρίνω την αξιοπιστία του πρόεδρου Αναστασιάδη. Ως πολίτης, εννοείται, ας πούμε. Ως οτιδήποτε θέλετε. Εγώ είμαι αξιόπιστος, έχω δικαίωμα να κρίνω όποιον θέλω εγώ. Και ο Βασίλης ο Πρωτοπαπάς έχει δικαίωμα να κρίνει την αξιοπιστία του πρόεδρου Αναστασιάδη. Και το γεγονός ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι αναξιόπιστος δεν δικαιολογείται από το αν είναι και άλλοι αναξιόπιστοι. Το δεύτερο, θέλουμε μια καλή λύση. Και εγώ αυτό το οποίο υποστηρίζω είναι ότι με την προχθεσινή του απόφαση ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει αποδυναμώσει τον εαυτό του σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορεί να διεκδικήσει αυτή την καλή λύση, γιατί έχει κάνει αποδεκτούς όλους τους τουρκικούς όρους. Και μιλώντας για τουρκικούς όρους, να ξεκαθαρίσουμε αν θέλουμε μία λύση ή αν θέλουμε μία συνθηκολόγηση. Λυπούμε να παρατηρήσω ότι με την πορεία που ακολουθεί ο πρόεδρος Αναστασιάδης, αποδεχόμενος όλους τους τουρκικούς όρους, δεν θα μιλάμε για λύση, θα μιλάμε για συνθηκολόγηση, θα μιλούμε για μία κακή λύση, θα την περάσει ο κόσμος. Η οποία
Δεν αρκεί να μην απορριφθεί από τον κόσμο, κύριε Αλεξανδρίνου. Αυτό αν το έλεγα εγώ, θα μου λέγατε ότι δεν θέλω λύση. Επαναλαμβάνω, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον διαπραγματευτή, ναι, θέλουμε να πετύχει μια καλή λύση. Ωραία. Εάν επενδύουν στην αποτυχία αυτοί που στηρίζουν τη γραμμή Αναστασιάδη, επίσης πρέπει να είναι ειλικρινείς και να το πούν. Αλλά μακάρι να διαψευστώ, η δική μου εκτίμηση είναι ότι με την αποδοχή των τουρκικών όρων, ακόμα και στη διαδικασία, ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει αποδυναμωθεί εντελώς διαπραγματευτικά. Άρα εσείς λέτε, έτσι για να το συνοψίσουμε, δηλαδή ότι έχει συρθεί τώρα σε μια διαδικασία, πάει αποδυναμωμένος σε αυτή τη διαδικασία και άρα και εκεί θα τον παρασύρουν οι εξελίξεις. Ελπίζω να κάνω λάθος. Ναι, κύριε Σταύρο. Επ' αυτού. Εδώ και τόσους μήνες ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος λέει ότι δεν εμπιστεύεται τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που θεωρώ αχρίαστο να σχολιάσω το ότι σήμερα αποφάσισε ότι είναι αναξιόπιστος για να διαχειριστεί το Κυπριακό. Φτάνει κάποιος να συγκρίνει το κείμενο της 8ης Ιουλίου με το κοινό ανακοινωθεί και γιατί το ένα ήταν εντάξει και το άλλο δεν τους κάνει, για να δει ποιος έχει προβλήματα αξιοπιστίας και ποιος όχι. Εγώ δεν θα ασχοληθώ άλλο με θέματα διαδικασίας, κύριε Αλεξανδρινού. Επιθυμώ για λίγο χρόνο που έχω να μιλήσω για θέματα ουσίας. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια τους τελευταίους 18 μήνες. Έχει διανυθεί αρκετός δρόμος στις διαπραγματεύσεις και έχουν μάλιστα συμφωνηθεί βελτιώσεις σε πρόνοιες που είναι καλύτερες ακόμα και σε σχέση με το σύνταγμα που είχαμε το 60. Υπάρχουν βεβαίως και μεγάλα ζητήματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Εμείς ζητούμε από όλους, και τα πολιτικά κόμματα αλλά και τους πολίτες, να πιστώσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με εμπιστοσύνη, να περιμένουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Θα έχουμε όλο τον χρόνο να το συζητήσουμε εάν και εφόσον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί ότι η λύση αυτή στην οποία θα καταλήξει διασφαλίζει τις ανησυχίες Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, διότι το επαναλαμβάνω, ναι, είναι πολύ σημαντικό, σε αντίθεση με το τι γινόταν παλαιότερα. Εάν δεν έχουμε συμφωνημένη λύση, δεν θα έχουμε δημοψηφίσματα, χωρίς επιδιαιτησίες, χωρίς επιβολές. Άρα, καλούμε όλους όσους καλόπιστα ανησυχούν και έχει οποιοδήποτε το δικαίωμα να βεβαίως να ανησυχεί για το μέλλον του, να αναμένει να δει το αποτέλεσμα και να το κρίνει ελεύθερα. Σας ευχαριστώ. Οτιδήποτε άλλο θεωρούμε είναι κακόπιστο. Ωραία. Επειδή πάει και έρχεται σε συζήτηση το 4, το σχέδιο ΑΝΑΝ κτλ., ως και ο Αντώνης Σαμαράς διάβαζα χθες μια συνέντευξή του, ο οποίος είναι γνωστή η θέση που είχε λάβει έναντι του σχεδίου ΑΝΑΝ το 2004. Εγώ ανέφερα το σύνταγμα του 60, όχι το σχέδιο. Ναι, ναι, όχι. Λέω έχουμε πριν, γενικά στη συζήτηση. Ναι, αναφέρατε και εσείς το σχέδιο ΑΝΑΝ. Είναι γνωστή η θέση που είχε τότε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε ότι αυτό που τώρα συζητάμε, που προφανώς έχει ενημέρωση, είναι σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με το 4. Βέβαια, αυτό που ανέφερα για το 2004 ήταν κυρίως στη διαδικασία που φτάσαμε στην επιδιαιτησία, ότι η Τουρκία δεν διαπραγματευόταν. Εγώ πιστεύω ότι κόκκινες γραμμές και μινίμουμ προϋποθέσεις για την λύση θα πρέπει να υπάρχουν και θα πρέπει να εμένουμε σε αυτές. Ο σκοπός δεν είναι να έχουμε μια κακή συμφωνία την οποία να θέσουμε ενώπιον του λαού για να την απορρίψει. Ο στόχος πρέπει να είναι να έχουμε μια καλή συμφωνία την οποία ο λαός να μπορεί με πολύ μεγάλο ποσοστό να την υιοθετήσει. Ένα δεύτερο όχι από τη δική μας πλευρά σε μια κακή λύση που ενδεχομένως να τεθεί, ενδεχομένως να είναι και κάτι καταστροφικό για το μέλλον μας. Θέλω όμως να πω κάτι ακόμα που αφορά στο θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου. Ναι. Το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές. Χρονίζει. Ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή το Εθνικό Συμβούλιο και δεν αναφέρουμε στη συχνότητα με την οποία συγκαλείται, η οποία μπορεί να είναι πολύ πιο συχνά από ότι τους προηγούμενους προέδρους. Εγώ θα αναφερθώ στην ουσία των συζητήσεων των οποίων γίνεται στη διάρκεια των συναντήσεων του Εθνικού Συμβουλίου. Ο θεσμός του Εθνικού Συμβουλίου, κατ' εμάς, θα έπρεπε να είναι ένα συμβουλευτικό σώμα, στο οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μπορεί να φεύγει θωρακισμένος από εκεί, παίρνοντας τις απόψεις, τις θέσεις των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Δεν λέω να τις υιοθετεί αυτά τα οποία θα το πούν, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να τα ακούει και να μπορεί να φιλτράρει αυτά τα οποία συμβαδίζουν με την στρατηγική την οποία θέλει να εφαρμόσει ή να απορρίψει αυτά με τα οποία διαφωνεί. Βλέπουμε όμως εδώ, και το βλέπουμε από την αρχή της θητείας του κ. Αναστασιάδη, ότι ο θεσμός του Εθνικού Συμβουλίου χρησιμοποιείται απλά και μόνο για να ενημερώνει αυτά τα οποία έχουν ήδη διαδραματιστεί, αυτά τα οποία ο ίδιος έχει αποφασίσει. Είδαμε το παράδειγμα της διακοπής των συζητήσεων στο Μον Μπελεράν και με ευχαρίστηση είδαμε ότι στο Μον Μπελεράν ένα διέκοψε τη διαδικασία για να έρθει στην Κύπρο να ενημερώσει. Αλλά είδαμε δυστυχώς ότι αυτό ήταν η εξαίρεση και δεν ήταν ο κανόνας, ο οποίος ο κανόνας είναι ότι αποφασίσει
και μετά απλά ενημερώνει. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωτοπαπά, καταληκτικά κι εσείς και, και για το Εθνικό Συμβούλιο θα ενημερωθεί 6 μέρες μετά για τις εξελίξεις. Εντάξει, για μένα το σημαντικό είναι ότι είμαστε σε μια διαδικασία η οποία παράγει αποτελέσματα. Είναι μια κυπριακής ιδιοκτησίας διαδικασίας που έχει παράξει σημαντικές συγκλήσεις σε κρίσιμες πτυχές που έχουν να κάνουν, επιμένω, με τη λειτουργικότητα αυτή για την οποία μιλούσαμε χρόνια. Ένα κράτος με κατοχυρωμένες τις βασικές ελευθερίες σε όλη την επικράτεια για όλους τους πολίτες. Και μια σειρά από άλλα ζητήματα να μην τα παριθμίσω. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το κρίσιμο στάδιο με στόχο να καταλήξουμε σε συμφωνία στα δύο κεφάλαια που απέμεινα. Καταλαβαίνω την κριτική που γίνεται από τα κόμματα που διαφωνούν είτε με την ουσία της λύσης, είτε με τη διαδικασία, είτε κάνουν αντιπολίτευση. Εδώ όμως, ξέρετε, αυτό που κρίνεται πέρα από την αξιοπιστία των πολιτικών και των κομμάτων είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Το μέλλον μας με την προοπτική να καταφέρουμε, αν είναι δυνατό, να επανανώσουμε αυτό το νησί. Είμαστε σε κρίσιμο στάδιο. Είναι μια ευκαιρία που πιστεύω ότι για πρώτη φορά μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο που θα ικανοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες που είχαμε διαχρονικά. Εισηγούμε να χαμηλώσουν οι τόνοι, παρά τις επιφυλάξεις και τις ανησυχίες που είναι φυσιολογικό να υπάρχουν, να υπάρξει μια στοιχειώδης εμπιστοσύνη παρά τις επιφυλάξεις και ένας αλληλοσεβασμός στην ανταλλαγή επιχειρημάτων, που θεωρώ ότι τουλάχιστον σε αυτή τη συζήτηση έχει διασφαλιστεί και έχει υπάρξει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωτοπαπά, και εσάς για την εδώ παρουσία. Και εμείς ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ακολουθήσει το Θα ασχοληθούμε με τις δημοτικές εκλογές. Με την Αμόχωστο, λοιπόν, θα καταπιαστούμε σήμερα. Υποδέχομαι τον κύριο Αλέξη Γαλανό. Είναι βεβαίως και ο σημερινός δήμαρχος και επαναδεικτική. Καλώς όρισατε, κύριε Γαλανέ. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Λόρδος, επίσης διεκδική. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Γεώργιος Σταυρή, χαίρετε. Και ο κύριος Σιμεών Ιωάννου. Καλώς ορίσατε. Κύριε Ιωάννου, θα ξεκινήσω από εσάς. Τι είναι αυτό που σας ώθησε να διεκδικήσετε την Δημαρχία της Αμοχώστου, που είναι μια πολύ σύμβολη, επαναλαμβάνω. Βρίσκομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τελευταία 26 χρόνια. Έχω υπηρετήσει από διάφορα πόστα, ως πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού, ως επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΓΕΛ και τα τελευταία 5 χρόνια σαν αντιδήμαρχος Αμοχώστου. Πιστεύω ότι αυτή η εμπειρία μου στα 26 χρόνια είναι αρκετή για να μπορέσω να διεκδικήσω με αξιώσεις στη Δημαρχία της πόλης, να δώσουμε μια νέα πνοή στη Δημαρχία και να συνεχίσουμε τον αγώνα τον οποίο κάνουμε τα τελευταία 42 χρόνια για την επιστροφή στην αγαπημένη μας πόλη. Θα κάνατε κάτι διαφορετικά από ό,τι είχε γίνει σήμερα από τη θέση του Δημάρχου? Δεν θέλω να μηδενίσω. Εφόσον ήσασταν τόσα χρόνια ενώ... Ναι, δεν θέλω να μηδενίσω ό,τι έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι με τους οποίους έχω συνεργαστεί άψογα, με τον αείμνηστον επίτιμο δήμαρχο μας τον Ανδρέα Μπούγιορο 10 χρόνια, με τον Κίγιν τον Καζαμίαν, με τον Γιαννάκιν τον Σκορδί και τα τελευταία 10 χρόνια με τον νυν δήμαρχο. Όλη αυτή η εμπειρία νομίζω ότι είναι αρκετή. Να μην ξεχνάμε όμως και ότι ο νυν δήμαρχος τους τελευταίους 6 μήνες είχε δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι έχει απογοητευτεί και θα παραδώσει τη δημαρχία. Μάλιστα. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει προετοιμαστεί για να αναλάβει τα ενία της πόλης στο τέλος. Είναι όλοι άνθρωποι αξιόλογοι. Μάλιστα. Και μπορούν να διεκδικήσουν τη δημαρχία αυτής της πόλης. Σας ευχαριστώ. Εσείς, κύριε Σταυρή, γιατί λάβατε την απόφαση να διεκδικήσετε τη δημαρχία? Πέρα να σας πω, πέραν της καταγωγής με ιδιαίτερη πατρίδα την Αμόχωστο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσφέρω στην Κύπρο, θα το έλεγα μάλλον αθόρυβα. Με γνωρίζουν όλοι οι κομματάρχες, από τον πρόεδρο μέχρι τον κομματάρχη και μέχρι τον πρόεδρο και της Δημοκρατίας και τον Μακαριότατο. Και ήμουν τυχερός, να σας πω την αλήθεια, επειδή είχα την τύχη να έχω μια πάρα πολύ καλή μόρφωση στο Στάνφορντ στην Αμερική. Είχα μια καθηγήτρια, την Κοντολίζα Ράις, που ήταν υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, και έτσι αναπόφευκτα βρέθηκα με ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο επαφών ανά τον κόσμο. Το οποίο χρησιμοποιώ εδώ και χρόνια για την Κύπρο. Πρέπει να σα πω ότι έχω ήδη συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν 3 φορές, τον κύριο Νταούντογλου άλλες φορές, την τουρκοκυπριακή ηγεσία πάρα πολλές φορές. Πάντοτε σαν αποσταλμένος, όχι από μόνος μου.
με το θέμα του Αποστόλου Ανδρέα και διάφορα άλλα θέματα, τα οποία ποτέ δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Α, έχετε ένα δίκτυο γνωριμιών, λέτε, που μπορεί να βοηθήσει για τον Αμόχωστο. Και πιστεύω ακράδαντο ότι η Αμόχωστος είναι η περίπτωση στην οποία φτάσαμε τώρα χρονικά. Αξίζει πλέον να ασχοληθούμε και την ιδιαίτερη πατρίδα μας, την Αμόχωστο, η οποία παρόλο το ότι θεωρείται πλέον ότι είναι κομμάτι συνολικής λύσεως, εσφαλμένα πιστεύω προσωπικά εγώ, διότι θα συμπαρασερθεί και αυτή αν δεν λυθεί το Κυπριακό αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι πρέπει όλοι να βγούμε μπροστά, να προσθέσουμε ό,τι μπορούμε και έχω πάρα πολλά να προσθέσω σε αυτή την προσπάθεια για να περισσώσουμε την Αμόχωστο. Η θέση δική μου στην Αμόχωστο είναι ότι έστω και χωρίς λύση του Κυπριακού, μπορούμε να επιστρέψουμε σε συνθήκες νομιμότητος, ασφαλείας, υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Γι' αυτό εμείς χωρίς πλέον όλα τα λάθη. Χωρίς λύση του Κυπριακού, είπατε. Βεβαίως. Και χωρίς λύση του Κυπριακού. Μας το εξηγήσετε στη δευτερολογία σας. Βεβαίως. Και πιστεύω, έχουμε φτάσει σε μια οι αμοχριστιανοί δεν πρέπει πλέον να ανεχόμαστε να γίνονται πράγματα για εμάς χωρίς εμάς. Είναι τόσο μεγάλο το κομβικό σήμερα της Αμόχωστου τώρα που νομίζω έφτασε η ώρα να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που συμμετέχουμε. Θα μας το εξηγήσετε αμέσως μετά. Ο κύριος Λόρδος, πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Πόσο μάλλον έναντι του κυρίου Γαλανού, ο οποίος είναι και 10 χρόνια, έχει μια ιστορία πίσω του. Είναι σεβαστό το έργο του κύριου Γαλανού και όλων των ανθρώπων οι οποίοι δουλέψαν για την πόλη, ιδιαίτερα δίνοντας τα πιο πολύτιμα τους χρόνια. Όσο πιο λίγα, τόσο πιο πολύτιμα. Το ενδεχόμενο που έχουμε μπροστά μας είναι το ενδεχόμενο της λύσης, το οποίο συνεπάγει την ανοικοδόμηση. Και θεωρώ ότι στην περίπτωση αυτή έχω την πιο κατάλληλη κατάρτιση για να φέρω εις πέρα αυτό το έργο. Είμαι αναγνωρισμένος αρχιτέκτον, απόφοιτος του Berkeley, Καλιφόρνιας, με μεταπτυχιακό σε διοίκηση επιχειρήσεων και πλατιάν, βάσεις εμπορικές, επιχειρηματικές και άλλες δραστηριότητες. Θεωρώ ότι μπορώ να είμαι το άτομο το οποίο σε περίπτωση λύσης να μπορέσει να παραμετροποιήσει και να δημιουργήσει μια ευκαιρία και έναν πολύ καλό διπλωματικό εργαλείο που θα προσθεθεί στην φαρέτρα μας με σκοπό την διεκδίκηση των δικαίων. Θεωρώ ότι για να μπορούμε να οδεύσουμε πρέπει να έχουμε έναν όραμα και βλέπω ότι έναν όραμα δεν έχει εξηγηθεί ή αναλυθεί στον κόσμο τα τελευταία 10 χρόνια. Είμαι τεχνοκράτης, ζητώ ανανέωση και ζητώ τον Δήμο να είναι το όχημα της επιστροφής μας και να, μην είναι έναν, και να είναι έναν κύτταρο πολιτικής δημιουργίας και όχι έναν μουσείο μνήμων σε κάποιο βαθμό, γιατί τα γεγονότα που μας έχουν χτυπήσει πολλές φορές δεν μας επιτρέπουν να δούμε μπροστά. Έχουμε σωρία κοινωνικών προβλημάτων, τα οποία είναι πέραν της διαφώτισης. Είμαστε σκορπισμένοι σε 4 πόλεις. Πρέπει να σχεδιάσουμε το μέλλον μας και όλα αυτά, αν με ρωτάτε, απαιτούν περισσότερο από ένα δήμαρχο ιδανικά. Και σίγουρα το έργο μας δεν είναι μόνο η διαφώτιση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Γαλανέ, πρέπει να απαντήσετε καταρχάς που πήρατε την απόφαση, ενώ είναι πραγματικότητα ότι είχατε πει λίγο, είχατε προετοιμάσει το έδαφος ότι δεν θα πάνε να διεκδικήσετε αυτό. Αλλά είναι πολύ σοβαρή εδώ η αναφορά του κύριου Λόρδου για απουσία οράματος σε ό,τι αφορά την Αμόχωστο. Παρακαλώ. Θα ήθελα οι απαντήσεις που θα σας δώσω να μην θεωρηθούν απαντήσεις στους υπολείπους, γιατί είναι οι τοποθετήσεις μου υποχρεωτικά. Πρώτα θέλω να τονίσω ότι μετά από όσα έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες υπήρξε μια κορύφωση του Κυπριακού. Υπήρξε μια επιτάχυση. Δέχτηκα πάρα πολλές πιέσεις ότι δεν ήταν η ώρα να προχωρήσω σε μια απόφαση. Και πράγματι, υπηρέτησα την Αμόχωστο για 25 χρόνια σαν βουλευτής και 10 χρόνια σαν δήμαρχος. 42 χρόνια ασχολούμαι με την Αμόχωστο. Αλίμονο, εάν εθυσίαζα τη ζωή μου από το 1974, το οτιδήποτε άλλο μπορούσα να κάνω, εάν δεν είχα το όραμα της επιστροφής στην Αμόχωστο. Το όραμα μιας νέας Αμόχωστου, μιας Αμόχωστου για τα παιδιά μας. Κατά συνέπεια, δεν νομίζω, παίρνοντας την τελική απόφαση να διεκδικήσω, ότι γέλασα κανενός. Μάλλον του εαυτού μου. Είδα μια απόφαση, διότι βλέπουμε ότι γίνεται μια επιτάχυση. Ναι, υπάρχει προτεραιότητα σαν χώρο. Και αυτή την προτεραιότητα την καθιερώσαμε με τα ψηφίσματα 550 του 84 και 789 του 92. Το 550, εγώ τότε το είχα ετοιμάσει σαν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος στη Νέα Υόρκη και το κατέθεσα. Δίδω μια προτεραιότητα και δίδω ένα δυνατό χαρτί στα χέρια μας. Όμως μπαίνοντας σε αυτή την επιτάχυση, κάπου. Και εδώ έγινε μια κριτική. Ναι. Έμεινε αυτό το θέμα σε μια δεύτερη μοίρα και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Δέχομαι ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Όμως η Αμόχωστος θα αναπτυχθεί πολύ καλύτερα εάν επιστραφεί στα πλαίσια μιας λύσης. Και όχι σαν ένα κομμάτι το οποίο θα βρίσκεται,
περιτριγυρισμένων από μια τουρκική επαρχία. Κατά συνέπεια, μάλιστα, υπάρχει προτεραιότητα, επιμένουμε, όμως αν υπάρξει αυτή η επιτάχυση, δεν μπορούμε να βγούμε να λέμε, κοιτάξτε, πάμε για λύση, αλλά θέλουμε πρώτα την αμόχωση. Ευχαριστώ. Κύριε Ιωάννου, σας ικανοποιεί η τοποθέτηση ότι λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στο Κυπριακό και επειδή έχει τη γνώση και τις δύο προηγούμενες θητείες ο κ. Καλανός αποφάσισε να παραμείνει? Δεν είναι κόντρα μεταξύ του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου. Φωνούμε. Έχει το απόλυτο δικαίωμα ο αγαπητός Δήμαρχος. Ναι, αλλά είναι από την πλευρά τη δική μου. Γιατί εγώ διεκδίκησα. Εγώ όταν ήδη είχα πάρει την απόφαση προεξαμήνου με προτροπή φιλογνωστό να διεκδικήσω την Δημαρχία της πόλης της Αμοχώστου, το θεωρούσα τη σωστό όταν ο αγαπητός Δήμαρχος αποφάσισε να διεκδικήσει ξανά τη Δημαρχία. Εγώ να υποχωρήσω, ας πούμε, να πω εντάξει, είναι ο Δήμαρχος. Λέω, είπα ξανά, υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι. Νομίζω έχω και εγώ την εμπειρία και την πείρα να δώσω μια νέα πνοή στην Αμοχώστου. Ο Δήμαρχος έδωσε αρκετά. Ναι. Και μετά από μια ενδεχόμενη λύση, γιατί έχουν επικαλεστεί άλλοι συνομιλητές σας. Και μετά από μια ενδεχόμενη λύση, είμαι στα πράγματα του Δήμου, είμαι κοντά στα κοινωνικά σύνολα, είμαι κοντά στον κόσμο της Αμοχώστου, στους πρόσφυγες εδώ και 30 χρόνια από την ημέρα που είμαι στην Κύπρο και πιστεύω έχω όλα αυτά τα χέγγια τα οποία μπορώ να ηγηθώ αυτής της πόλης. Μάλιστα. Και μπορώ να πάρω πάνω απ' όλα να στηρίξω τον άνθρωπο της Αμοχώστου. Ανέτε σε πιο ανθρώπινο επίπεδο. Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτό στο σήμερα? Δεν κάνετε προγράμματα μέσα από το Δήμο, δράσεις? Γίνεται, αλλά αυτά πρέπει να εντατικοποιηθούν. Ωραία. Θέλω, κύριε Σταυρίδη, να μας αναπτύξετε λίγο αυτό που είπατε πριν, το οποίο φαίνεται πως δεν βρίσκει σύμφωνο τον κύριο Γαλανό, για την χωρίς λύση επιστροφή της Αμοχώστου. Πρέπει να σας πω ότι νιώθω πολύ ήρεμος που δεν έχω τη στήριξη κανενός κόμματος. Διότι, ας θυμηθούμε, πάμε λίγο πίσω, τα κόμματα αυτά μέχρι την τελευταία στιγμή συζητούσαν την αναβολή των εκλογών των κατεχόμενων Δήμων και την υποκατάσταση των διασυναλλαγής. Οπότε όλα αυτά που έγιναν και κατέστρεψαν την Κύπρο επιμένουν να επανεμφανίζονται. Εδώ και μερικούς μήνες πήγαινε όρχομαι βέβαια στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο μου, στο Στάνφορντ. Έχουμε με την νομική σχολή του Στάνφορντ ένα project, ένα έργο, το οποίο είναι ακριβώς η Αμόχωστος. Ναι. Και είναι τρεις καθηγητές εξέχουσας φυσιογνωμίας και συνεργάζονται μαζί μου σε αυτό το θέμα. Πολύ σύντομα θα μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε, αν το επιθυμεί και η κυβέρνηση, αν το θέλει για ιδία χρήση, αλλά εμείς το προτιθέμε θα το δώσουμε στους κατοίκους, νόμιμους κατοίκους Αμοχώστου. Αν μπορείτε σύντομα, βεβαίως, πώς, πολύ βάση, σύντομα. Η βάση της όλης έρευνας και τροφή για πολιτική είναι ο συνδυασμό του 550 που ανέφερε ο Δήμαρχο του 84 ψηφίσματο του Συμβουλίου Ασφαλεία με την υπόθεση Δημόπουλου. Και αυτό το περίεργο τη όλη τη ιστορία είναι ότι αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλου του κομματάρχε, σε όλου του νομικού εδώ στην Κύπρο. Και το μεγάλο ερώτημα δεν είναι, εμεί δεν εφήβραμε των τροχών ή ούτε θα ξανανακαλύψουμε την Αμερική. Υπάρχει βέβαια μια καινοτόμω αντίληψη και χειρισμό όλη τη περίπτωση. Πιστεύετε ότι θα θέλουν να ζήσουν έτσι κάτι και τη Αμοχώστου, όπως το περιέγραψε ο κ. Καλανός, περιτριγυρισμένοι από την τουρκική επαρχία, όπως την αποκάλεσε? Είμαι τόσο βέβαιος ότι αυτό είναι και νόμιμο και ασφαλές. Ναι, σας λέω, ρωτώ. Σας λέω, όπως το έχω ήδη ξαναπεί, η υποψηφιότητα μου είναι μόνο για μία θητεία. Και πριν, αν εκλεγώ, πρώτη λήξη τη θητεία, οι Αμοχωστιανοί θα επιστρέψουν. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ναι, ελάτε, θέλω λίγο να σταθούμε στην ανοικοδόμηση, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Καταλαβαίνω ότι το έχετε ψάξει, έχετε ασχοληθεί περαιτέρω με αυτό το κομμάτι. Έχω ασχοληθεί με την ανοικοδόμηση της Αμοχώστου για χρόνια τώρα, συμμετέχοντας σε διάφορα εξειδικευμένα σεμινάρια και λαμβάνοντας μέρος σε ομάδες σχεδιασμού της πόλης. Έχω επίγνωση καθαρή του τι πράττει κάθε ομάδα και πιστεύω ότι αυτό που λείπει είναι ο συνθετικός κρίκος αφενός που θα μπορεί να συντονίσει αυτές τις ομάδες οι οποίες αυτές θα πράξουν το έργο, είτε ονομάζονται συμβούλια ανοικοδόμησης είτε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Επιπλέον, ο σχεδιασμός της Αμοχώστου χρειάζεται κάποιος να έχει καλά αυτιά. Και βλέπω ότι έως τώρα δεν έχουμε ρωτήσει τον κόσμο τι είναι αυτό που θα ήθελε να δει στην πόλη του. Ποια είναι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει, ποια είναι τα νομικά θέματα τα οποία θα προκύψουν. Μια πολυκατοικία με 10 ιδιοκτήτες σήμερα μπορεί να έχει 30 ή και περισσότερους και δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο
χρηματοδότηση για το 40% των ανθρώπων που θα επιστρέψουν, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, δεν έχει σχεδιαστεί. Είναι πέραν του σχεδιασμού αυτού της ανοικοδόμησης μιας όμορφης πράσινης πόλης. Αυτό που οφείλαμε να κάνουμε ενός τώρα ήταν να δημιουργήσουμε μια πόλη γεμάτη ευκαιρίες. Μια πόλη η οποία να βοηθήσει την διεθνή μας διπλωματία με το να παρέχει επενδυτικές ευκαιρίες σε όλους. Αυτό σημαίνει περισσότερα κεφάλαια, χαμηλότερα επιτόκια. Σημαίνει έναν γρηγορότερα, καλύτερο μέλλον για όλους μας αύριο. Ναι, κύριε Γαλλό. Κοιτάξτε κάτι. Πρώτα-πρώτα, δεν έχω κανένα παράπονο με το φίλο Σίμω που έχει βάλει υποψηφιότητα. Για να μην τίθεται θέμα, ο καθένας από εμάς έχει το δικαίωμα δημοκρατικά να βάλει υποψηφιότητα. Όπως και εγώ έχω αυτό το δικαίωμα για τρίτη θητεία. Θέλω όμως να υπενθυμίσω ότι η αμόχωστος ειδικά κατέχεται από τουρκικά στρατεύματα. Ακόμα ειδικά το θέμα της αμόχωστου. Γι' αυτό υπάρχουν και τα ψηφίσματα. Είναι θέμα κατοχής. Κατά συνέπεια, μάλιστα να γίνει να δημιουργήσουμε την πόλη, να ξανακτήσουμε την πόλη. Αλλά πρώτα πρέπει να αποχωρήσει ο τουρκικός στρατός. Και είναι εδώ που χρειάζεται η πολιτική, ο πολιτικός, οι συνδέσεις, οι διασυνδέσεις με το εξωτερικό, οι πιέσεις πάνω στην Τουρκία. Μακάρι να πάμε στην κατεύθυνση μιας λύσης και δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να ξανακτηστεί η πόλη. Γίνονται σχέδια. Ο συνδετικός κρίκος υπάρχει. Και θέλω να πω στον φίλο μου τον Λόρδο, τον Ανδρέα, ότι δεν είναι η Δημαρχία της πόλης αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Έχουμε καλούς αρχιτεκτόνες. Υπάρχει το Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης. Υπάρχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος, είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλες αυτές οι ομάδες που εργάζονταν, γιατί δεν συνεργάστησαν με το Δημαρχείο, που είναι το κέντρο. Σήμερα θέλουμε να γίνουμε Δήμαρχοι. Αφού θέλουμε να γίνουμε Δήμαρχοι, πρέπει προηγουμένως να έχουμε μια συνεργασία. Δεν φανήκαν όλα αυτά όλο αυτόν τον καιρό. Και γίνεται και μια γενικότερη κριτική στα κόμματα, στους ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζονται από τα κόμματα. Εγώ είμαι ανεξάρτητος, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και είναι γνωστό. Αλλά δεν μπορεί να πούμε σήμερα, επειδή υπάρχει μια μεγάλη απαξίωση, είναι σάπιοι οι Δήμαρχοι οι οποίοι υποστηρίζονται από τα κόμματα. Δεν είναι προσέγγιση αυτή. Τουλάχιστον πρέπει να έχουμε να αποδείξουμε κάποια πράγματα πέραν του να λέμε σε επιτροπές, από το να γίνονται αυτές οι κατευθείαν κατηγορίες σε μια προεκλογική εκστρατεία για μια κατεχόμενη πόλη. Που πρέπει να. Και μιλώ για διάφορα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν. Να υπάρχει ένα επίπεδο, γιατί αν δεν είμαστε ενωμένοι, γιατί δεν υπάρχει ένα επίπεδο μεταξύ μας και ένας τίμιος ανταγωνισμός, αν θέλετε, για τη θέση του Δημάρχου, τότε ξεκινούμε με πάρα πολύ κακές προοπτικές. Εγώ λέω ότι οποιοδήποτε εκλεγεί Δήμαρχος Αμοχώστου, εγώ θα σταθώ δίπλα του. Θα σηκώσω το χέρι του ψηλά και θα τον βοηθήσω όσο μπορώ. Ελπίζω να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο. Απόψεις υπάρχουν. Εγώ δεν είπα να μην επιστρέψει Αμοχώστου. Για να το ξεκαθαρίσουμε, για να μην παίρνουν λόγια στο στόμα μας, να μην επιστρέψει κάτω από προτεραιότητα. Λέω όμως ότι εάν η αμόχωστος, και για ποια αμόχωστο μιλώ, μόνο για την περίκληση στην περιοχή ή η ολόκληρη την αμόχωστο. Εμείς αγωνιζόμαστε για ολόκληρη την αμόχωστο. Εγώ λέω ότι αν επιστρέψει στα πλαίσια μιας λύσης, η ανάπτυξη της αμόχωστου και ολόκληρης της περιοχής, γιατί η αμόχωστος είναι μια πρωτεύουσα της περιοχής, είναι πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο επιτυχημένη. Σας ευχαριστώ. Ναι. Θα είναι και καταληκτική τοποθέτηση, γι' αυτό το έχετε να πείτε, συνοψίστε το τώρα, κύριε Ιωαννού. Θα το πω έτσι σύντομα. Επειδή ακούω από συνυποψήφιους, ο ένας είναι αρχιτέκτονας, ο άλλος έχει αποφοιτήσει από τάδε πανεπιστήμιο, θέλω να τους τονίσω, αν δεν το ξέρουν, ότι η πόλη μέχρι το 1974 άνθησε και έγινε βασιλεύουσα με δύο δημάρχους, τον Σαΐμνηστο Σαδάμα Δάμαντος, ο οποίος ήταν άριστος καθηγητής, ο φίλος ο Αείμνηστος Ανδρέας Πούγυρος ήταν ένας άριστος νομικός και αυτοί κατόρθωσαν να φέρουν την πόλη από εκεί που την έφεραν. Έχω τελειώσει εγώ το Semmelweis Ίγνας της Βουδαπέστης, το οποίο ιδρύθηκε το 1540. Έχω τις ειδικότητες μου. Πιστεύω και η ασθενή μου είμαι ένας άριστος χειρουργός. Μπορώ και επίσης να οδηγήσω αυτήν την πόλη στην ανάπτυξη την οποία έφεραν αυτοί οι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ. Και για μένα πάνω απ' όλα είναι όλη η πόλη. Είναι όλες οι συνοικίες, είναι ο Άγιος Λουκάς, το Κάτω Βαρωσί, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Πόλη. Δεν είναι μόνο η περίκληση στην πόλη. Σας ευχαριστώ. Το Άγιο Ερκούδι, εξέχασα. Ελάτε. Ναι, συμφωνώ με τον Σίμω, τον Αλέξη. Πρέπει να κρατήσουμε κάποιον επίπεδο βασικά στο τι πράττουμε, τι λέμε. Πρέπει να κάνουμε έναν παράπονο ότι ο Ανδρέας Λόρδος έγραψε έναν άρθρο των Φιλελεύθερων και ανέφερε ότι έχει δύο μόνον ανθρωποψηφίους. Η συμβουλή δική μου είναι, πούμε, πολλά χρόνια στις
σε παρόμοιες υπηρεσίες, όπως προανέφερα, είναι τον αντίπαλο σου να τον σέβεσαι και να τον μελετάς. Και πάντα θα βγεις κερδισμένος αν το πράξεις. Ναι, θα το δείτε κανείς, κύριε Λαμπρόσο. Το άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι επειδή βρισκόμαστε σε ένα παραλήρημα και πιστεύουμε, έχουμε εφεύρει μία εφορία ότι ίσως το μυαλό μας το Κυπριακό να έχει ήδη λυθεί, τώρα έρχονται τα δύσκολα και τίποτα δεν έχει λήξει. Η λογική για την Τουρκία να παραχωρήσει τα πάντα τα οποία κράτησαν και ανέπτυξαν και εξεπίκησαν και δεν υπάρχει ακόμα και είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και ο φόβος ο δικός μου είναι ότι η αμόχωστος, η προεξάρχουσα περιοχή η οποία θα αποδιδόταν πίσω πολύ πιο εύκολα αφού δεν είχε επικυστεί, ίσως συμπαρασυρθεί από ένα ναυάγιο πικρών του Κυπριακού και χαθεί για πάντα. Γι' αυτό πλέον οι κάτοικοι, η θέση δική μου είναι οι κάτοικοι πλέον δεν μπορούν να δεχτούν ότι άλλοι αποφασίζουν για αυτούς και η απέτηση μου είναι και απέτηση δική μου και συμβουλή προς τους δημότες είναι οι δημότες να είναι δίπλα σε αυτούς που θα συναποφασίσουν σαν κράτος για το τι θα γίνει στην Αμόχωστο, πότε και αν και όταν γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, θέλω να απαντήσετε και στο δεν είναι η Δημαρχία αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, αλλά και στην αναφορά του αντιποψηφίου σας, ότι είπατε ότι έχετε μόνο δύο να αντιμετωπίσετε. Ελάτε. Συμφωνούμε ότι η Δημαρχία αφορά την ενότητα σκοπού. Και επειδή ο σκόπος δεν υπάρχει, καταρχάς δεν μπορεί να υπάρχει και απαιτούμενη ενότητα. Δεν υπάρχει σχέδιο για το μέλλον, το οποίο να έχει διατυπωθεί καθαρά τα τελευταία 10 χρόνια. Επίσης δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει στήριξη της νεολαίας μας, η οποία έχει αποχωρήσει από το σκηνικό και δεν εργαζόμαστε για να κάνουμε κοινωνικές μελέτες. Δεν υπάρχει στήριξη των αδυνάτων, οι οποίοι έχουν χάσει τις περιουσίες τους και ταλαιπωρούνται με διάφορους τρόπους στην προσπάθεια τους να μην χάσουν την προσφυγή τους στέγη. Θα ήθελα να πω ότι για να διατηρούμε έναν επίπεδο ενότητας θα πρέπει μεταξύ μας να προκύπτει καλή επικοινωνία. Μέσα στα πλαίσια αυτά, όταν εγώ ζητώ από το Δήμο Αμόχωστου να μου χορηγήσει τα πρακτικά και τους οικονομικούς λογαριασμούς, θα ήθελα αυτό να γίνεται για να μην παίρνω γραπτή αρνητική επιστολή την ώρα που άλλοι Δήμοι, όπως ο Δήμος Λευκοσίας και Πάφου, θα αναρτούν ελεύθερα χωρίς να νιώθουν ότι υπάρχουν προσκόμματα. Μάλιστα. Όσον αφορά τους δύο υποψηφίους του κ. Σταυρή, θα μελετήσω αν έγινε κάποιο λάθος. Σίγουρα είναι παραδρομής. Και θα ήθελα να απολογηθώ αν έγινε κάτι τέτοιο. Ασφαλώς. Αλλά για τον κύριο Σταυρή, θα ήθελα να πω ότι με τα όλη μονάμιξη μέσα στα πράγματα της Αμοχώστου, από το φράγματα σε εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, φύτευση δεντρών, σχεδιασμούς πόλης και οτιδήποτε άλλο, τον κύριο Σταυρή δεν τον έχω δει ποτέ εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, κύριε Γαλάνη. Κοιτάξτε κάτι. Για το θέμα των πρακτικών, ο κύριο Λόρδος μου έχει γράψει και έχω πάρει και γράμμα μέσω δικηγόρου. Μια απειλή να προχωρήσει αν δεν το απαντήσω και αν δεν τα δώσω εντός 7 ημερών. Και αναφέρεται σε μια νομοθεσία φάντασμα. Δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Μιλούμε για ψέμα. Μιλούμε για μια νομοθεσία η οποία βρίσκεται στη Βουλή, η οποία έχει σχέση με συμπλεγματοποίηση των Δήμων και η οποία δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Και με βάση αυτό το φάντασμα, μου ζητούν να δώσω τα πρακτικά. Ευχαρίστω, δεν έχω τίποτε να κρύψω, αλλά πρέπει να ληφθεί ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωραία. Δεν δικαιούμαι να το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση πως έχει επιλέξει αυτό το θέμα που νομικά δεν μπορώ να το κάνω. Ά. Αν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει, να το κάνουμε. Όχι όμως να επικαλούμαστε και φανταστικούς νόμους. Πολύ σύντομα στα άλλα θέματα. Διπλώματα έχει όλος ο κόσμος. Όμως ο Δήμαρχος, για τον Δήμαρχο, τίθεται και θέμα χαρακτήρα, συμπεριφοράς και σεμνότητας. Και τελειώνω λέγοντας το εξής. Την περίκλειστη πόλη που θέλουμε να κτίσουμε, έχουμε μπει μέσα, την έχουμε δει, μας έχει επιτραπεί ή δεν επιτρέπεται σε κανέναν, ούτε σε αρχαίου κράτους, να μπει μέσα. Και το τελευταίο που θέλω να το τονίσω ξεκάθαρα. Μάλιστα, η Αμόχωστη Βασιλεύουσα είναι η ζωή μας τα τελευταία χρόνια, αυτός είναι ο πόθος μας και ο σκοπός που αγωνιζόμαστε. Αλλά πιο πάνω από τη Βασιλεύουσα υπάρχει η Βασίλισσα που λέγεται Κύπρος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για την εδώ παρουσία και καλή επιτυχία σε όλους. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν,